ψήσουμε ένα κοτόπουλο. Τέλεια. Στεγνό στο τηγάνι και θα κάνουμε παράλληλα και μια μαγιονέζα. Να δείξουμε στις φίλες και στους φίλους πώς θα κάνουν μια μαγιονέζα σπίτι. Υπέροχα. Εντάξει. Ξεκινάμε από τα υλικά τα οποία τα έχουμε. Εσύ ξεκινάς, λες τα υλικά. Μάλιστα. Και εγώ θα βάλω αλάτι και πιπέρι στο κοτόπουλο. Ωραία. Για να το ψήσω σε ένα καυτό τηγάνι με λίγο λάδι. Okay. Έχουμε κοτόπουλο στήθος λοιπόν. Ναι. Που θα το αξιοποιήσουμε στην προκειμένη φάση. Το παίρνεις εσύ από εδώ. Όλα τα υπόλοιπα μας λοιπόν υλικά έχουν να κάνουν με τη μαγιονέζα. Και έχουμε την μουστάρδα Dijon, γιατί yeah. έχω μάθει εγώ και στο χωριό μου να μιλάω έτσι. Αυγουλάκι. Εδώ έχουμε το ηλιέλαιο, χυμό από λεμόνι. Τούτο εδώ είναι ξύδι. Ξύδι, πολύ και αυτό. Χυμό λεμόνι έξτρα. Οκ, μια χαρά για αν χρειαστούμε, δεν ξέρει ποτέ. Αυτά, πολύ απλά. Είπε τον κρόκο από το αυγό. Ναι, είπα αυγουλάκια νομίζω. Τέλεια, τέλεια, ωραία. Οπότε είμαστε εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε. Α, μα. Στέλιο, πού είναι ο Στέλιο. Έφυγε ο Στέλιο. Τι θέλει, πε μου. Έχω στην κατάψυξη μέσα. Εγώ θα πάω. Λίγο νερό. Ναι, καλέ, περίμενε. Σοβαρά. Ναι, καλέ, είναι δυνατόν. Ωραία, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά μαζί με λίγο λάδι και έχω βάλει. Αλάτι. Πάει ο Αντώνης να μας βοηθήσει. Έχω βάλει αλάτι και πιπέρι στο κοτόπουλο και πάμε να το ψήσουμε. Τέλεια. Θα βάλω το τηγάνι να κάψει λίγο και θα αφήσω το κοτόπουλο να ψηθεί μόνο του. Δεν θέλει πολλά πολλά ένα κοτόπουλο στήθος. Το μόνο που θέλει είναι να μην παραψηθεί και να μην βγει άψητο. Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο τώρα αυτό που ζητάς εσύ. Να μην παραψηθεί. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ όσες το έχω επιχειρήσει, δεν μπορώ να σου πω ότι μου βγήκε και υπερτέλειο, ας πούμε. Ξέρεις γιατί. Αλλά εντάξει. Γιατί όλοι αγχώνονται, ρε παιδί μου, μη φάνε. Βγάλουν το κοτόπουλο άψητο ναι, και πάθουν σαλμονέλα και πεθάνουν. Δεν έχουν και άδικο ναι. τώρα και εσύ με τόσα που ακούμε. Εντάξει, να στρεσάρεσαι, αλλά το θέμα είναι να το πετύχουμε. Και για να το πετύχουμε, ακούμε μόνο Θεέ Ρίγα. Ωραία. Γης. Αφήνουμε το κοτόπουλο μόνο του σιγά σιγά. Α, είσαι πολύ γρήγορος, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάω από εδώ να μην. Συγγνώμη που χάλασε το πλάνο, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, προσαρμοζόμαστε ναι, αλλά... Ήθελα να το βάλω μακριά για να μην λερωθώ. Ωραία. Μη φοράς λευκά σου κουπί. Θα σας πάρω λίγο τα αυτιά τώρα για να κάνουμε την. Τη μαγιονέζα. Ανακάτεμα. Ανακάτεμα, ναι. Λοιπόν. Σηκώ στα μανίκια μου. Ευχαριστώ για το νερό. Θα κάνουμε στην άκρη το όλα θεό. Τα υλικά. Εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, η οποία λέγεται και γαλακτοματοποίηση. Δηλαδή θα πάμε τώρα να ενώσουμε τα υγρά μαζί με τα λιπαρά. Οκ. Okay. Ωραία. Πώς ξεκινάμε. Πώς ξεκινάμε. Έχει σημασία η σειρά που θα τοποθετήσουμε τα υλικά. Έχει σημασία, έχει. Ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε βήμα, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα βάζοντας τον κρόκο. Ωραία. Ωραία. Και συνεχίζω με τη μουστάρδα. Έλα. Να πάρω κουταλάκι. Κουταλάκι, αυτό είναι για σένα εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζουμε κρόκο, μουστάρδα και σιγά σιγά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Τι έπαθες. Όχι, δεν θέλω να κοπανάμε το γυαλί γιατί μπορεί να σπάσει. Πλάκα κάνει. Ναι, και να πέσει μέσα κανένα κομμάτι. Καλά, εγώ και αν έχω κάνει τέτοια στο σπίτι μου, να ξέρω. Ωραία. Καλά που το πες. Αυτό ναι. το χρειαζόμαστε. Το θέλουμε το κουταλάκι. Ωραία, στα αφήνω εδώ. Έλα, δεν πειράζει. Να. Μια φρέσκια μαγιονέζα συντηρείται μόνο στο ψυγείο, όχι εκτός ψυγείου και έχει μικρή διατηρησιμότητα. Αυτό ήθελα να σας πω. Okay. Έχετε το νου σας. Λοιπόν. Εγώ ανακατεύω εδώ. Κάνω κάτι. Ξεκίνα σιγά σιγά να ανακατεύεις. Εντάξει. Λοιπόν. Σιγά σιγά με αγάπη. Αλάτι. Πιπέρι. Το οποίο θα δοκιμάσουμε και στη διάρκεια που κάνουμε τη μαγιονέζα να πούμε αν θέλει έξτρα. Okay. Βάζουμε μια ποσότητα από ξύδι, mm-hmm. ωραία, μια ποσότητα λεμονιού. Εδώ θα μας βγει λευκή η μακενέζα μας. Όχι. Όχι, γιατί έχουμε τη μουστάρδα τη ζώνη, έχουμε κατά και τη μουστάρδα, έχουμε άλλη. Και τον κρόκο και θα έχει ένα χρώμα, καταλαβαίνεις, μπεζ κίτρινο, okay. αν υπάρχει και χρώμα. Λίγο παγωμένο νερό, ωραία. Και τώρα θέλει προσοχή διαδικασία. Να πάμε σιγά σιγά να βάλουμε μέσα το λάδι. Αχώ, μπορούμε είτε να βάλουμε ελαιόλαδο, είτε σπορέλαιο, είτε να το μοιράσουμε στη μέση. Αν βάλουμε ελαιόλαδο, φυσικά η μαγιονέζα θα είναι πιο καλή. Πλούσια. Εννοώ πιο εύγευστη. Ποιοτικά. Okay. Γευστικά όμως, καταλαβαίνεις ότι ελαιόλαδο επισκιάζει τα πάντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Okay. Οπότε, άλλο να βάλουμε ένα λάδι το οποίο είναι δικό μας. Δηλαδή, εδώ στην Κρήτη έχουμε και συνήθως. Και λάδι δικό μας, δική μας παραγωγής. Και άλλο να πάμε από ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε ένα σπορέλαιο ή ένα ηλιέλαιο. Ορίστε. Λοιπόν, και τώρα θέλει λίγο προσοχή. Θα βάζουμε σιγά σιγά το σπορέλαιο και ανακατεύουμε. Στην αρχή η διαδικασία πρέπει να γίνει προσεκτικά και να βάζουμε σιγά σιγά λίγο λάδι. Θα χρειαστεί όλο το λάδι που έχουμε εδώ. Ναι, όλο. Ναι. Okay. Όσο βάζουμε λάδι, βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει και σφίγγει, δεν είναι. Ναι.
Αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι να μπει το λάδι τόσο σιγά ώστε να μην κόψει η μαγιονέζα. Αν τυχόν η μαγιονέζα μας κόψει, επανέρχεται μόνο με μίξερ χυρός. Αλλά σώζεται, αν κάτι πάει λάθος. Φυσικά και σώζεται. Ωραία. Ναι. Πρέπει να έχουμε ένα δυνατό μίξερ χυρός, θα το βάλουμε μέσα και εκεί να μπορέσει να ξαναγίνει πάλι η ομογενοποίηση. Η ερωτελεστή ολόκληρη είναι τώρα, δεν είναι και απλά τα πράγματα. Θέλει προσοχή μέχρι να πάρει το πρώτο λίπος για να σφίξει και να βγει σωστά. Για το ψυγείο που είπες και πριν ότι δεν έχει μεγάλη διατηρησιμότητα, περίπου ας πούμε την αποθηκεύουμε πώς καταρχάς και κατά δεύτερον πόσες μέρες περίπου αντέχει, 2 μέρες, 3 μέρες. Αντέχει 10-15 μέρες. Α, αντέχει αρκετά, εντάξει, νόμιζα ότι ήταν μικρότερο το χρονικό διάστημα. Να κάνω κάτι εγώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο κοτόπουλο και να το γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά. Συνεχίζω εγώ να κάνω εδώ δουλειά. Για να μην λες ότι δεν κάνω και τίποτα. Έτσι, ωραία μυρίζει αυτό εδώ. Βλέπεις σιγά σιγά που αρχίζει και σφίγγει. Φοράς το ακουστικό σου. Δόξα τω Θεώ. Φοράς το ακουστικό μου. Δεν ακούω τίποτα. Πώς γίνεται αυτό. Γενικά δεν επικοινωνώ, άστα. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό. Άμα δίνει σιγά σιγά αρχίζει και δένει. Λοιπόν, σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και βάζουμε και το υπόλοιπο λάδι. Σιγά σιγά πάντα. Αν έτσι υπομονήσει η μαγιονέζα, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί να γίνει η ίδια διαδικασία και σε ένα μίξερ. Δηλαδή σε ένα μίξερ. Αν με ρωτάς, θα προτιμούσα το μίξερ να ησυχάσει το μέσο μου. Εσύ τώρα που έχεις υπομονή και μπράτσα, κάτσε χειροκίνητο. Το άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι όταν ανακατεύουμε κάτι, δεν το προσθέτουμε ποτέ στο κέντρο, το προσθέτουμε μπροστά. Εδώ. Κλωστή, ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Ναι, αλλά ξαναλέω. Ή το λάδι μας, όποιο διαλέξουμε. Ναι, κλωστή, πες το πώς θέλεις, αλλά όχι στο κέντρο, θέλεις στην άκρη. Γιατί εδώ στην άκρη πιάνει το σύρμα, όχι στο κέντρο. Σωστά. Και έχεις ένα δίκιο, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις. Υπάρχουν και άλλες έτσι γνωστές σόσες, να χαρακτήρες σάλτσες που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι εύκολα. Γενικά η μαγιονέζα έχει πάρα πολλά παράγωγα. Ναι. Τα οποία επειδή μου ταιριάζουν πάρα πολύ. Και με οτιδήποτε κάνει στη σαλάτα, ένα κομμάτι κρέας. Ενώ δηλαδή να προσθέσει κάτι στην ήδη πάτη στην συνταγή και να γίνει κάτι άλλο. Ναι, αντί για να γίνει με λάδι, ναι. Να το κάνει με βούτυρο κλαριφιέ, λέγεται μπερνέζ, με ζεστό βούτυρο. Oh, τώρα τι μου πέρα. Ανάθεμα αν κατάλαβα, αλλά όπως και να έχει. Έχει πολλά παράγωγα. Γενικά, άμα γκουγκλάρετε μαγιονέζα και παράγωγα, μπορείτε με αυτή τη συνταγή εδώ να κάνετε πάρα πολλές διαφορετικές σάλτσες. Okay, πολύ ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο, βλέπουμε ότι έχει πάρει τόσο λάδι και είναι ακόμα είναι σφιχτή. Okay. Δεν έχει νερώσει. Δεν έχει... Ναι. Το αυγό. Τι. Ψήνεται από την οξύτητα που έχει το λεμόνι, το ξύδι και δεν λοιπόν. Μας ανησυχεί. Θα μου πεις, ωραία. Την που αγοράζουμε σίγουρα έχει, γιατί είναι για, συνταγή. Για τη συνταγή εγώ εδώ πέρα σήμερα έχω βάλει παστεριωμένο κρόκο. Μην το φοβάστε γενικά τον κρόκο όμως, okay. Γιατί ένα αυγό και ένα κοτόπουλο και να έχει σαλμονέλα είναι μόνο στο κέλυφος και το κοτόπουλο εξωτερικά. Οπότε άμα σπάσουμε ένα αυγό, δεν κινδυνεύουμε. Πολύ. Καλό θα είναι να μπορούμε, αν βρούμε παστεριωμένο κρόκο ή παστεριωμένα αυγά, να τα βάλουμε. Αλλιώς και τα βουλάκια, τα ωραία τα τίμια που έχουμε στο σπίτι μας, στο ψυγείο μας, μια χαρά την κάνουμε. Αλλιώς υπάρχει και άλλη διαδικασία να κάνουμε τη μαγιονέζα με καυτό λάδι. Καυτό λάδι. Ναι, αλλά... δεν είναι να μπλέκουμε νομίζω. Αυτό δεν θέλουμε να μπλέξουμε στο σπίτι με όλα αυτά. Το πιο απλό συμβατικά όπω ξέρουμε για να είμαστε και ασφαλείς που είναι και το πιο σημαντικό. Καλό στο Λευτεράκο. Α, έρθει την ώρα του λαδιού που του αρέσει. Λοιπόν. Είναι έτοιμος να πω καλά, ρε, άσχημε, δεν έφερε τίποτα να πουλήσουμε μέσα στη μαγιονέζα σου. Φαντάζομαι ότι είχε φέρει σκέτο, τέλειο. Αλλά μυρίζει όμως που βολάει το κοτοπουλάκι εδώ. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και δένει και έχω πάρα πολύ λάδι. Θέλει προσοχή τώρα να το μοιράσουμε το λάδι μαζί με υγρό στοιχείο. Αν συνεχίσω να βάζω λάδι μέσα, θα κάνω παφ, θα κόψει και θα χωρίσει. Άντε. Τώρα δεν σου έλεγα κάτω να το δούμε, αλλά. Όχι, δεν θέλουμε. Άρα η μαγιονέζα δεν είναι και μία εύκολη υπόθεση. Γενικότερα παίζει με τις δοσολογίες με πολύ συγκεκριμένα ml. Μπορεί να σηκώσει συγκεκριμένη ποσότητα λαδιού. Οπότε μετά πρέπει να το ξαναρεώσουμε για να ξανασφίξει. Okay. Τώρα προσθέτουμε τι ας πούμε για το υγρό στοιχείο, το χυμό λεμονιού. Χυμό λεμόνι, νερό. Okay. Αν βαλώ. Θέλουμε να θες να δοκιμάσεις, να δεις. Για δοκίμασε, ρε Χριστιανά. Εγώ για ψυγνώστη στην παρέα. Για δοκίμασε. Για δοκίμασε, λέει και δοκίμασε μόνος του. Έλα, Χριστιανά. Πώς σου φαίνεται. Δοκίμασε να δεις. Έλα. Καλό είναι. Απ' την άλλη μεριά του τουρίου. Θέλει κι άλλο λεμόνι. Κι άλλο λεμόνι. Καλό είναι να λερωθείς. Θα συμφωνήσω για το λεμόνι. Σε ματιάσαμε πριν με τα. Σπανιόλικα και τα μεξικάνικα που φοράς. Έλα. Κανόησε να λερωθείς. Είναι για καλό, οπότε δεν πειράζει. Θέλει λεμόνι, θέλει αλάτι. Θέλει, βάλε. Βάλε και αλάτι. Θέλει πιπέρι. Θεμάκο, πόσο υπηγενή μπορεί να είναι μια
Μαγιονέζα του εμπορίου, ρε φίλε. Αλήθεια, πες μου, σε παρακαλώ. Να μην σε ρωτάω τέτοια πράγματα. Γιατί δεν έχεις καμία σχέση με τα του εμπορίου. Φαντάζομαι ότι. Συντηρητικά. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν στην Ελλάδα. Η Λέλεα που δεν ξέρεις. Υπάρχουν εταιρείες ναι, που δεν έχουν. Τώρα πρέπει να εμπιστευτείτε, ρε παιδί μου, κάποιον ο οποίος. Okay. Ξέρει ότι. Ναι. Για βάλε να δούμε τώρα. Γιατί μου είσαι εξάπτω και την περιέργεια. Πώς να είναι μια σπιτική μαγιονέζα. Θα πάω αντίσταση. Έλα λίγο λίγο. Το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Το έχουμε κλείσει. Πανέτοιμο. Θες να το τοποθετήσουμε στο πιάτο. Από θέλεις, αμέ. Να κάνω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, να μην το κόψεις πιο ωραία, έτσι περιποιημένα. Κοίτα. Ωραία, τέλεια. Απαπα, σε εστιατόριο εργάζεσαι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λίγο παγωμένο νερό. Ναι. Καταπληκτικά. Που λέει η Μπακογιάννη. Ωραία, πώς είσαι, η θεία. Ωπα. Για να δούμε. Δεν βρε με τον τακαντούκα, τακαντούκα και εμείς. Παιδιά, δεν γίνεται. Μαγιονέζα κάνουμε, δεν γίνεται. Ναι, ρε, φίλε, πια. Εντάξει. Φτάνει. Συνεχίζουμε σιγά-σιγά με το λάδι. Παιδιά, είναι της υπομονής. Είναι ολοφάνητο. Και στη γεύση δεν έχει καμία σχέση με τη μαγιονέζα που υπάρχει στο εμπόριο. Το εμπόριο, αυτό που λέγαμε πριν. Τι είναι αυτό? Λίγο οξύδι. Προσθέτεις πάντα. Δηλαδή βλέπεις άμα θέλει άλλη οξύτητα, βάζεις ξύδι, βάζεις λεμόνι. Θέλει γενικά δηλαδή όσο φτιάχνεις τη μαγιονέζα να δοκιμάζεις να δεις τι λείπει. Ναι. Δεν είναι ότι αυτή είναι η συνταγή, την ακολουθείς πιστά και τέλος. Μπορείς να. Θέλει τροποποιήσεις μικρές. Να το κάνεις μια φορά να ζυγίσεις και να σταντάρεις το χυμό λεμόνι και το ξύδι. Και να αλλά δεις, ναι, πάντα δοκιμάζω. Επίσης δεν περιμένουμε να γίνει τόσο πηχτή όσο του εμπορίου, γιατί συνήθως η σπιτική μαγιονέζα έχει μια ρευστότητα παραπάνω. Έχει μια ρευστότητα παραπάνω. Ναι. Μην... Και στο ψυγείο μόλις το βάλουμε. Θα σφίξει κι άλλο. Α, θα σφίξει, ναι. Okay. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Πίνασα τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει, Θεμάκο. Έχεις μου πω να τελειώσεις άμεσα, είσαι με αυτό. Τώρα, να ρίξει, λίγο λάδι έμεινε. Βάλ το όλο. Έλα, Παναγία μου. Άμα το βάλω απότομα, μπορεί να μας κόψει. Ω, δεν θέλω τέτοια πράγματα να συμβούν. Να, έπρεπε να έχουμε σήμερα αυτό το φρέσκο το ψωμάκι, το ωραίο που φτιάχνεις, ρε Θέμο. Και να βάλουμε μέσα κοτόπουλο, να βάλουμε. Και μαγιονέζα. Μαγιονέζα, ντοματούλα φρέσκια, ε. Να ορίστε πώς βγαίνουν οι ωραίες συνταγές. Είδες τώρα με ένα υλικό. Έχεις ωραίες ιδέες. Τώρα έγινε νομίζω τέλεια. Διότι πριν ήταν περισσότερο σαν dip η όψη του, σαν σαλτσούλα. Ε. Άντε. Εντάξει, φτάνει. Παιδιά, το πάμε μαγειρική, ε. Κάνε δεν είπαμε ούτε χορευτικό το είπαμε. Δεν είπαμε ούτε τίποτα. Να κουβεντιάσουμε. Δεν μαγειρεύουμε. Δεν να πρέπει να δείξουμε εδώ πέρα πώς θα κάνουμε μια μαγιονέζα. Δουλειά σου, δεν είπαμε τίποτα. Μιλήσαμε. Έλα, Παναγία μου, φτάνει και φτάνει. Γιατί θα κάνουμε. Αφού με τα ζώδια μα είναι στη μαγειρική. Άμα τα ξέρει, γιατί να μην τα πει. Θεμό, μαγιονέζα έφτιαξε. Δεν έφτιαξε μουσακά. Έλα. Η μαγιονέζα για να τη φτιάξετε, κυρίε και κύριοι. Θέλει μαεστρία. Ναι, ξέρω ότι δεν φτιάχνετε μόνοι στο μπουκάλι. Δηλαδή, έχει μπουκάλι. Κλείνει το μπουκάλι και βγαίνει η μαγιονέζα μόνη. Ε, ορίστε, λοιπόν, πρέπει να πάει και πέρα. Και εμεί δεν θα δοκιμάσουμε τώρα. Βάλε στο πιάτο έτσι να το περιποιηθούμε ωραία. Άντε ρε. Είναι ωραία στη μαγιονέζα. Άντε ρε. Πω. Πώς να δοκίμασες, ε. Πριν. Στο πρώτο στάδιο. Μπράβο, Στέλιο μου. Έτσι. Να δίνεις. Καρδία. Τα εύσημα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άσε τα προλάβω. Τι θες να μου πεις, με νευρίασε πάλι σήμερα. Τι σου έκανα, μωρέ. Α, Παναγία. Δίκη, ντουγκουδούγκου. Είναι ωραία, ωραία απαλή γεύση. Γιατί μου πήρες το πιρούνι. Να σου κόψω λίγο. Αφού φέρα μαχαιράκι. Έχει απαλή γεύση, έχει οξύτητες. Έχει τη γεύση, την ατόφια της μαγιονέζας. Χαρό το είναι εδώ, ε. Δεν δοκιμάσα γιατί με αγχώσανε. Μπορεί να θέλει και άλλο λεμόνι, και άλλο πιπέρι, και άλλο αλάτι. Εσύ βάλτε ό,τι θέλετε. Πόσο άγχωσα. Και δυο σας. Βρε, σταμάτα, βρε. Χιονόσουμε το τόπο στα χέρια σου, δεν έχω κάτι ποτέ. Όπως και μανιτάρια. Είναι τέλεια και η μαγιονέζα είναι. Α, το κοτόπουλο είναι έτοιμο όταν ασπρίσει. Δεν χρειάζεται να μαυρίσει. Τι λες τώρα. Άμα είναι άσπρο, είναι έτοιμο. Μπράβο, Θεμάκο, είσαι αστέρι. Ελπίζω να μου λέει και αυτό το καπέλο. Έλα, μωρέ. Ένα αστέρι τη Ελένη από εμά με αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μαγιονέζα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Σπιτική μαγιονέζα. Μα είσαι εγγύης, είσαι υπογραφή, ρε παιδί μου. Την αγάπη μας. Τα λέμε σε λίγο, γεια.